εξασφαλίσομεν. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Μπον πομερίτζο, γεια σας, γεια σας, γεια σας, εθνικάρα! Σ' αγαπάμε! Είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σένα, Ματσουράνη! Ναι, κυρίες και κύριοι, δεν πειράζει. Για μια ακόμη φορά αυτή η λαδάρα μας έκανε υπερήφανους. Ήσαν όλοι τους υπέροχοι, πραγματικά. Εντάξει, αυτά γίνονται, ποδόσφαιρο είναι. Φύγαμε το κεφάλι ψηλά, ευχαριστηθήκαμε. Τώρα μην αρχίσετε να μιλάτε για DNA και πάμε εθνοσοσιαλή τέτοια φρονήματα κτλ. Παίξαμε ωραία μπάλα. Σκυλιά όταν πρέπει οι Έλληνες, μπράβο. Δίδαξαν ποδόσφαιρο. Πολύ όμορφα, ωραίος αγώνας. Έφυγαν οι καρδιούλες μας, ξενυχτήσαμε, δεν πειράζει. Είχαμε έρθει πολύ κοντά στην Ομόνοια να ξεκινήσουμε για να πανηγυρίσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε, μην πέσουμε όλοι επάνω τώρα. 11 εκατομμύρια προπονητές, αλλάξτε επάγγελμα και αφήστε το Σάντος, γιατί θα είναι μεγάλη απώλεια που φεύγει από την εθνική μας. Αν τον αφήσουμε να κάνει πραγματικά τη δουλειά του, γιατί κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς. Γιατί όσα ξέρω, νοικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος, ακόμη και το άστοχο πέναλτι του Γκέκα. Πρέπει να, πριν πέσουμε πάνω να τον κατασπαράξουμε ή να τον φάμε, να πούμε ότι το γκολ ήρθε, τη σοφάρηση ήρθε από το Γκέκα. Ήρθε στο, κάνει το σούτο ο Γκέκας, δεν απέκρουσε σωστά ή μάλλον ασταθής ήταν η απόκρουση του τροματοφύλακα της Κώστα Ρίκα και έβαλε τον γκολάκι εκεί ο Παπασταθόπουλος. Άρα λοιπόν, ακόμη και η επιλογή του Γκέκα, μπορούμε να εκ των υστέρων να πούμε ότι ήταν σωστή. Τώρα γιατί δεν χτύπησε ο Σαμαράς το πέναλτι, ίσως θα μας πήγε λίγο πιο και αν το είχε χάσει ο Σαμαράς, να μας πήγε λίγο καλύτερα κάτω. Δεν πειράζει και τον Γκέκα τον αγαπάμε. Πραγματικά αυτή η εθνική έδειξε ότι έχει ψυχή και πάνω απ' όλα έδειξε ότι έχει μέλλον. Και όσοι λένε ότι είναι γερασμένοι κτλ. Αν συγκρίνει κανείς ότι ένας 37χρονος ποδοσφαιριστής, Γιώργος Γαραγκούνης, έκανε τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους, είναι η πιο νεανική ομάδα του Μουντιάλ, θα λέω εγώ, γιατί όλα τα παιδιά, από την άμυνα μέχρι και την επίθεση, 2-3 είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια ηλικία και οι οποίοι πρέπει και δείχνουν στα νέα παιδιά το δρόμο της νίκης, το δρόμο της ελπίδας, το δρόμο του ονείρου. Πραγματικά αισθανθήκαμε όλοι πάρα πολύ όμορφα, γιατί η Ελλάδα μπορεί να έφυγε από το Μοντιάλ, όμως κέρδισε όχι μόνο τα κοπλιμέντα των Ελλήνων, αλλά ολόκληρου το θαυμασμό ολόκληρου του κόσμου, γιατί πραγματικά ήταν ένα παιχνίδι όπου τους παίζαμε. Γιατί και εμείς παίξαμε με την Ιαπωνία με 10 παίχτες, όμως δεν κάναμε αυτό το πράγμα που έκανε η Κώστα Ρίκα, που υποτίθεται μια ομάδα η οποία στα προηγούμενα 3 παιχνίδια πραγματικά μας άφησε άφωνος με το ωραίο ποδόσφαιρο του. Την έπνιξε η Ελλάδα μας! Την έπνιξε! Αλλά μας το έπνιξε το πέναλτι, γάμο, την πίστη μου, την άπιστη! Δεν πειράζει! Σ' αγαπάμε! Dankeschön! Grazie, Grazia, grazie! Οι Ιταλοί είχαν φύγει 6 μήνες πριν. Πόσες χαρές, πόσες χαρές, αλλά αν το έβαζε ο Γκέκα στο πέναλ, τι θα γινόταν? Την άλλη μέρα η κοπέλα εκεί που ξεβρακώνεται, τι θα πήγαινε και ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή θα δεχόταν και πελάτες? Εδώ
αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα που μπορούσαμε ποτέ να δεχτούμε. Πάντως το κορίτσι το είπε και το έκανε. Πήγε, ξεβρακώθηκε, τσίτσι δηλαδή στο Σύνταγμα, όπως είχε πει. Δεν περίμενε βέβαια. Παναγία μου, να σε χαιρώ. Εθνικά, άρα τι μας δίνεις, τι μεγαλεία μας δίνεις. Συγχαρητήρια στο κορίτσι, συγχαρητήρια. Πρωταγωνίστρια. Είναι λίγο φυσκωμένο το στήθος. Σιλικόνι, μπα. Όχι, καλό είναι. Ωραίο κορίτσι, ρε παιδί μου. Ξεβρακώθηκε, αλήθεια. Τι θα κάνει. Πω, εθνική μας ξεβράκωσες. Ρε, μας πήρε τα... Α, εδώ είναι λίγο πιο... Υπάρχει μια άλλη στάση, είναι πιο... Μπράβο στο κορίτσι, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στο... Αυτή είναι η Σιρήνα του Σιρινάκη. Έχει πρωταγωνιστεί σε δύο... Σταυρός. Σταυρός. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, βοήθα μας. Ναι, συνέχισε. Ανέστη μου, Ανέστη Κόνιαλης, κύριε Σιγήρη. Ανέστη Κόνιαλης, έχει παγώσει το πλάνο. Σε ευχαριστούμε. Grazie. Grazie, Grecia. Να έχεις τον μπαλάκι. Εδώ τη φέρνει λίγο χοντρίο φακός όμως, ε. Πώς τη λένε, Βασιλιάδο, πώς τη λένε. Αλεξάνδρου. Όχι Αλεξανδρά, το Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου. Το μικρούλι της Χριστίνα. Πού να το ξέρω. Εδώ με το... Ναι, συγχαρητήρια στο κορίτσι. Ευχαριστούμε την εθνική μας. Ναι, έκανε πολλές φωτογραφίες, δεν είχε. Ναι, και πίσω έχουμε φόντο, έχει το ελληνικό κοινοβούλιο, βέβαια. Να ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά τα παιδιά της εθνικής μας. Την Αλεξάνδρου για το όμορφο θέαμα στο Σύνταγμα. Να πούμε ότι όποτε θελήσει μπορεί να μας, είδαμε ότι πήγε και σε άλλα ιντερνετικά κανάλια. Εδώ θέση πάντα. Παρακάλα στο πλεκτό να πάει μπάλα, κορίτσι μου! Εθνικάρα! Μας πήρε σόβρακα, σ' αγαπάμε! Πιθανότερα, πάμε στο άλλο Μουντιάλ να δούμε τι θα κάνει η κυρία Αλεξάνδρου. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσε να μας είχε καλέσει και εμάς στο Σύνταγμα. Θα ήμασταν εκεί, όχι για να, γιατί είμαστε ειδονοβλεψίες, αλλά γιατί είμαστε υπέρ του θεάματος, κυρίες και κύριοι. Όπου θέαμα, άρτος και θέαμα, η εκπομπή Τρεις Λόγια Διαχορεύουν είναι πάντα εκεί. Βέβαια, εδώ το χάσαμε το ραντεβού. Θα έχουμε ραντεβού στα τυφλά με την κυρία Αλεξάνδρου. Θέση δίπλα μου, όποτε θέλει μπορεί να επικοινωνήσει με την εκπομπή μας. Έχουμε τηλέφωνα, δεν έχουμε και εδώ που σας τα δίναμε, δεν παίρνει κανένας. Οπότε πάρτε στο 100 να σας φέρει εδώ, κυρία Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ, πραγματικά. Ξεδιψάσαμε με την προσπάθειά σας, παλικάρια της Ελλάδας. Τώρα από εδώ και πέρα έλεγα το εξής: να σταματήσουν τα 11 εκατομμύρια Έλληνες να είναι προπονητές, γιατί και την άλλη φορά που φάγαμε 4 από την Τουρκία, εδώ μέσα στο Καραϊσκάκι, βγήκαν κάποιοι και είπαν τα καπί, οι απαράδεκτοι, ο συνταξιούχος, ο Ρεχάγκελ κτλ. Μετά πήγαμε στην Τουρκία, κερδίσαμε, προκριθήκαμε. Πρώτη αγωνιστική δεν τα πήγαμε καλά με την Κώστα Ρίκα, η οποία είναι με την Κολομβία, η οποία είναι μια φρέσκια ομάδα πραγματικά. Την κοντράραμε, δεν μας πήγε τίποτα σε εκείνο τον αγώνα. Η ομάδα δεν άρχισε εκείνο το 3-0, πραγματικά. Μέχρι το 90 είμαστε 2-0 και ο Γκέκας με εκείνη την κεφαλιά. Παπ! Στο δοκάρι! Πόρκα, μιζέρια! Μιζέρια, λατρέ! Μιζέρια, είπα. Στο δοκάρι θα ήμασταν πολύ διαφορετικά, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά αυτή η Ελλάδα έχει μέλλον. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία και σε ξένες ομάδες που θα πάνε τώρα να παίξουν, γιατί φαντάζομαι άρχισαν να γίνονται ακριβοθόρητοι όλοι, διαμαντάκια. Θα ψάχνουν όλοι το Μανολά, το Παπασταθόπουλο, δεν είναι τέτοιο, το Χολέμπας, τον λέγατε άχρηστο, δεν αξίζει και που τον βρήκε. Και είχατε και ένα πρόβλημα, δεν τραγουδάνε τα παιδιά τον εθνικό μας ύμνο. Αν και εσείς τραγουδάτε καλύτερα, είστε, κοιτάξτε εδώ, αυτοί το τραγουδάνε. Και τι κάνανε, το τραγουδάνε, δεν το ξέρουν τον εθνικό ύμνο. Και τι έγινε, δεν ξέρω, χουλεύω στον εθνικό ύμνο. Είναι δύο φορές Έλληνας. Γιατί είναι παιδί μεταναστών. Όπως ο Μονδρέο. Αγαπάει δύο φορές την Ελλάδα. Τζορτζίνο! Τοξίνο! Έφυγε πάλι, έφυγε. Ο Τιτανικός. Αριβεντέρτσι Ρουμινέτη. Έχετε για βρυσούλες. Ταξιδεύει. Βιατζάρε. Ο Τζορτζίνο. Τζορτζ Παπαδρέου. Βιατζάρε.
και κάποια στιγμή, λένε οι σύμβουλοι του, θα επιστρέψει για να ασχοληθεί με την πολιτική όταν θα έχει τελειώσει πλέον ο Τιτανικός. Θα παραδώσετε το Τιτανικό! Εδώ! Φουρέιρα! Φουρέιρα, έλα Σαμαράς! Όχι Σαμαράς αυτός, ρε. Ο καλός Σαμαράς! Μπράβο Φουρέιρα! Γιωργάκη, σ' αγαπάμε, είσαι θεός, ρε, και καλό παιδί, ρε! Τους πήρες όραγα, ρε, μπράβο, ρε! Όλοι για σένα λένε, μπράβο! Συγχαρητήρια! Μπράβο! Ούτε του πέ τίποτα! Μπράβο, ρε Σαμαρά, μπράβο! Κι είσαι και με τη Φουρέιρα! Θα μπορούσε να είσαι και λίγο. Το παίζει τέτοιο, αλλά δεν σου νοιάζει, κάτι λάθο. Δεν έχει αφήσει γιατί τραγουδίζει και τραγουδίζει, τα λέμε. Ε, Γιώργο, είσαι μόλις τραγουδίζει και δεν πίνει τίποτα. Εμείς τα είχαμε πιο όλο το γυρίσω. Πώς τρέχεσαι. Σαμαράς είναι εδώ, είναι εδώ. Τέλος πάντων, τελειώσαμε και με Εθνική, την αγαπάμε, αφιερωμένο. Πού είναι η καρδούλα από εδώ. Συγγνώμη, όλοι έχουν από εδώ, βάζουν το χέρι, καλά το κόψαμε αυτό βέβαια. Ήταν μια αυθόρμητη κίνηση του παππούλια και όταν πήγαινε την προεδρική φορά ο παππούλιας κάνει. Το χέρι εδώ γιατί κύριε παππούλια, κύριε πρόεδρε, δεν έχει σημασία. Και έτσι κάποτε βάζα και χέρι και όλοι οι ποδοσφαιριστές όλου του κόσμου δηλαδή, όταν έχει τον δικό ύμνο, έχουν συνήθεια να βάζουν το χέρι εδώ αριστερά. Και αν ένας είναι, έχει την καρδιά δεξιά, τι θα βάλει έτσι. Δεξιά. Υπάρχουν και καρδιά δεξιά. Να, δεξιά είναι εδώ. Εδώ είναι δεξιό αριστερά, ελιά κέντρο αριστερά και όλα. Μια βουλή. Πάμε τώρα σοβαρά θέματα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε. Σ' αγαπάμε Εθνική και μας έδωσες πραγματικά ένα καλό μάθημα. Τουλάχιστον να βγάλουμε το σχασμό και να μην ξέρουμε όλα από συστήματα. Να αφήσουμε τον προπονητή, τον εκάστοτε προπονητή Εθνικής μας, με το μυαλό που έχει να δουλέψει. Γιατί είπαμε όσα ξέρω νοικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος. Ο Σάντος μας έβγαλε στους δρόμους, μας χάρισε μεγάλες επιτυχίες σε έναν δρόμο τον οποίο είχε στρώσει με ροδοπέταλα. Να πούμε Ότο Ρεχάγκελ, είδαμε και ένα Γερμανό πραγματικά βοήθησε αυτή τη χώρα. Ότο Ρεχάγκελ, ο Θεός. Ο 13ος Θεός του Ολύμπου μαζί με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και τώρα ο Σάντος. Να δούμε τώρα ο Ρανιέρη. Βέβαια, θα φύγει για ένιση, θα δούμε. Τώρα γκρίνιες, θα δούμε. Αν έρθει, εγώ θα έλεγα να κάτσω ο Σάντος. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι να δουλέψει λίγο παραπάνω. Αισθάνεται ακόμη νέος να αποδώσει. Πραγματικά, θυμάμαι και την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα είχε δώσει τότε πολύ ωραία δείγματα ποδοσφαίρου και μην ξεχνάτε ότι τη χρονιά που ο Παναθηναϊκός πήρε το double, που κέρδισε 3-0 τον Ολυμπιακό στο κύπελο και πήρε και το double, με το zoom παρακαλώ, που έγινε λίγο zoom αριστερά. Πρώτες την ομάδα, την προετοιμασία της ομάδας την είχε κάνει τότε ο Σάντος, ο οποίος δεν του κάσαν τα τρία αποτελέσματα και με το που διώχνουν από τον πάγκο ξαφνικά παίρνει μια φορά ο Παναθηναϊκός και πήρε πρωτάθλημα και κυπελό χωρίς τη μεγάλη ομάδα τότε. Τάρπαξ τότε με το σούμι. Δεν είμαι εδώ, όνειρο ζω. Με ξυπνάτε. Ναι κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή παίζει και μπάλα, παίζει και μπάλα, ναι. Παρακάλα, στο πλεκτό να πάει η μπάλα. Αλέφαντε, θα έρθεις εδώ. Βα, πού να προλάβεις. Σε έχει το Άρτ, ε. Πας στο Άρτ και θέαμα. Τι είπε το χολέμα. Ότι είναι ο χειρότερος. Τζίρα. Κάνε τούμπα τώρα, κολοτούμπα σαν αυτούς. Τούμπα, κολοτούμπα. Γι' αυτό μην μιλάτε πολύ. Ει, ησυχία. Όταν πρέπει να μιλάτε εδώ. Να μην μιλάτε για τα παιδιά. Άιντε Λινάρες, βάλε εκεί, δεξιά, αριστερά, γκολ! Δεν γίνεται στον πίνακα η δουλειά, θέλει γήπεδο. Λοιπόν, μια βουλή λοιπόν κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε τώρα με το υπερθέαμα του Ναού της Δημοκρατίας, βοηθιά μας. Συνεχίζουμε, Δευτέρα σήμερα, τελειώνει ο μήνας. Δεν υπάρχουν κυρίες και κύριοι τα μπάνια του λαού, ούτε τα μπάνια του αριστερού υπό Τσίπρας, καθώς είναι σε εγρήγορση, νομίζει ότι ο Τσίπρας θα γίνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Να μου πεις μετά το όνειρο του, μετά το Καραμαλή και τον Παπανδρέου, όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, μάλιστα η γλώσσα μας. Ακόμη και εγώ άρχισα να σκέφτομαι πλέον ότι μπορεί να γίνω ένας υπουργάκος κάποια μέρα ή ένας βουλευτάκος. Πώς έλεγε, κύριε, λέει, τι θες ρε παιδί μου, θέλω να κάνω το παιδί μου, λέει, ας είναι ένα. Θα του κάνω έναν υπαλληλάκο ρε παιδί μου να ζεις. Υπαλληλάκος. Να η Ελλάδα που έφτασε με τον υπαλληλάκο. Υπαλληλάκος και εσύ, υπαλληλάκος και εγώ. Λοιπόν, μια βουλή. Μια εβδομάδα, μια ζωή. Γιατί? Για να μπορέσουν να πάρουν οι δικαστικοί, ναι κυρίες και κύριοι, τα αναδρομικά τους, από τον Αύγουστο παρακαλώ, του 2012. Αλλά, επιπροσθέτως, και τις αυξήσεις τους στις
συντάξει, όχι στις, στο μισθό τους, καθώς οι περικοπές που δέχτηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, κυρίες και κύριοι, τους βύθισαν στη μιζέρια, στη δυστυχία, στην οικονομική κρίση, και οι μοναδικοί που δεν είχαν ψωμολυσούσαν, ψωμολυσάγαν, ήταν οι δικαστικοί, και έσπευσε το σύστημα να τους αγκαλιάσει. Φοβού δικαστικούς! Δεν είναι οργή, φωνή λαού, οργή Θεού. Είναι φωνή λαού, οργή δικαστικού. Και έσπευσαν όλοι οι πολιτικοί να πούνε. Έχουν δίκιο οι δικαστές. Έχουν δίκιο οι ταγοί της δικαιοσύνης. Έχουν δίκιο οι εισαγγελείς. Γιατί τους φοβάστε. Σπεύσατε όλοι να γλύψετε τους δικαστικούς. Γλύψιμο, γλύψιμο, γλύψιμο. Ήσα το παγωτό, το χωνάκι. Όχι το χωνάκι, δεν γλύψε το χωνάκι. Το σπρώξε γλύψε. Ρε σπρώξε γλυψάκι, δες. Ναι. Ναι, κυρίες και κύριοι, έχασαν τα αυγά και τα καλάθια δικαστική. Σου βγάζει ένα νόμο, σου λέει, τα χάσα, τα ξαναφέρνω. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ανέσαι Κονιαλής. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Και στο κινητό μου αυτό τον ήχο έχω. Αυτό δεν πιορούν ούτως ή άλλως. Γιατί καλό ή ότι κακό. Τα λέμε άλλη ώρα. Είμαι αλλού, σ' άλλη τροχιά, σ' άλλη γη, σ' άλλη χώρα. Ναι, κυρίες και κύριοι, επιλεκτική μνήμη, ευαισθησία μοναδική και αντανακλαστικά δυναμικά. Αμέσως το σύστημα έσπευσε να αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα των δικαστικών, όπου ένας δικαστικός είπε πρέπει να πάρουμε τα αναδρομικά μας του 2012. Ναι, γιατί να μην το πω, να μην κλείσουν φυλακή, κλείστε με. Φυλακισμένος δεν είμαι τώρα, σαν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Σου λέγε, ρε εσύ είσαι στο καπιταλιστικό σύστημα. Είσαι ελεύθερος, ναι, μπορεί να πας σε ταξίδι αυτό να έχεις λεφτά. Άρα λοιπόν, φυλακισμένος είσαι. Όταν το έλεγες εσύ δεν έχεις διαβατήριο. Δεν σου δίνουν διαβατήριο να φύγεις. Και εσύ σου λέει πού διαβατήριο, πού θα πας. Ξέρει πόσο έχει ανανέωση διαβατηρίου. Ρωτήσατε, ανανέωση 80 ευρώ. Εθνικάρα μου! Μόνο εσύ, όχι εθνικό σου η ομάδα, εθνικάρα η Ελλάδα μας. Λαγκρέτσια, λαγκρέτσια, λαγκρέτσια. Λοιπόν, πού θα πας, σου λέγε εδώ. Τι έλεγα, ξέχασα. Έχω ίστρο. Ήρθα για να μείνω. Άτσελα, 18 άρα μου. Είχα κατάθλιψη και μελαγχολία και ζούσα μόνιμα. Ο παντρέφερε να μας διδιώσει, να μας πει για το Τιτανικό. Είχα κλειδώσει για πάντα την καρδιά μου. Μα τώρα νέρεσα και ζω τα όνειρά μου. Μοιάζει σαν παραμυθάκι. Αρούλη, κόντρινε, Άρη! Λιωτόπουλο, Ρουαζέρα για δύο. Κάνω καμπάκ, καμπάκ στον ερωτέ σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Αρούλη, κόντρινε! Σε ταΐζει καλά η κυρία. Πλούσια πίνες, πίνες, πλούσια πίνες. Αν με πληγώσεις, επί το που σε τελειώνω. Έλα! Καλά Στέφανα και στην Άντζελα για το επόμενο αμόρε. Τώρα είσαι μόνη ή έχεις παρέα? Μην πεις και με ένα φίδι, όπως είπες, να άλλη είσαι φίδι, έχει να... Hey. Το κούμα από το Στάρ τον είπε Δρακουμέλ. Και μένα το είπες, Άντζελα. Είμαι συγκάτοικος στη μοναξιά μου. Μόνη κουβέντιαζα στην ερημιά μου. Τώρα θα πίνω, για σένα θα μεθάω. Φωτιά θα βάλω. Για σένα, αμόρε, καινούριο! Μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτός. Ναι! Ήταν ο Αρούλης, ο Αρούλης, ο Αρούλης! Όλα ευτυχώς. Κάνω καμπάκ, καμπάκ στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Μαδαλένα! Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας, κυρίες και κύριοι, Άρης Πιλιοτόπουλος, και η αγαπημένη του
Α, μην την... υποκλειστρία. Λεωνάρδου, Λεωνάρδου, Νταβίντσι! Βίντσι, Βίντσι, Βίντσι! Αρούλι χόντρινες, πρόσεχε. Πήρες σκυλάκια. Είσαι ζαχαροταϊσμένος. Είναι μετά τον αγώνα για την Δημαρχία. Και θα ανοίξει το στόμα του, είπε. Κάνω καμπακ, καμπακ στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Φεύγει! Φεύγει, μετακομίζει! Γιατί χωρίζει! Σύση! Έχω ένα σπίτι να το φτιάξεις, μη φεύγεις, μη! Έλα να μου φτιάξεις το σπίτι που είναι πλέον για ποιήσει! Όχι στο νησί των ανέμων, έλα στη φτώχεια, Σύση! Έλα να μου φτιάξεις το σπιτάκι, το φτωχό μου, το τσαρδάκι! Να ζήσω και μοναξιά μου. Φεύγει, κυρίες και κύριοι, εγκαταστάθηκε στη Μύκονο για τον σύντροφό της. Άρα λοιπόν, οι καλυβούλες τέρμα. Αυτά τα δώρα που σου έφτιαξε ένα το σπιτάκι και φόραγε κάτι χάντρες εδώ με ένα 1 εκατομμύριο ευρώ αλυσίδες και τέτοια, και σου έφτιαξε για 1000 ευρώ ένα σπίτι. Για λαγιο κόσμο. Σύση, είσαι. Σύση, μη φεύγεις, μη. Εμείς ζούμε για σένα. Δεν πρόλαβα να φτιάξω το σπίτι μου, ρε Σύση. Τώρα μπήκα μέσα. Να μου δεις καμιά ιδέα, ε. Ξέρω εγώ. Το πολύ φωτο, πού το βάλω. Το βάλω κάτω. Σισούλα, σισούλα, σισούλα. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι. Σε έκλειψε το νησί των ανέμων. Αχ! Είσαι επώνυμη τώρα. Κάτσε εδώ με τα μάτα, κάτσε εδώ. Με την πλέμπα εδώ στην Αθήνα. Αχ! Μέγαρο μουσική θα το έχει. Θα φτιάξετε και εκεί στο Μύκονο. Ε, θα φτιάξει όλοι μαζί. Θα... Είναι αυτοί με το μαγείο που έχουν εδώ του τέτοιου και. Σε έχετε δει αυτού. Έχουν μαγείο εδώ και από εδώ είναι τέτοιοι. Είναι το μισό από εκεί και το άλλο μισό είναι από εδώ. Κόκκινα, κόκκινα, ναι, κόκκινα λευκά, δεν έχω να βρω. Είναι το νησί των ανέμων, είναι η μόδα, είναι η μόδα. Νησί, έξω νησί μέσα. Λοιπόν, συγγνώμη κυρίες και κύριοι για τον Ίστρο. Γιάλασε μέχρι και ο Ανέστης, δεν κρατιέται πλέον, δεν μπορώ να κάνω κουμπί. Λοιπόν, έλεγα ότι ψήφισαν οι δικαστικοί γιατί σου λέει δεν είναι δυνατόν αυτή η αδικία να την υποστούν μισά χρόνια. Κρίμα είναι. Δουλεύουμε νυχθημερών πάνω στην έδρα. Στέλνουμε τον τάδε, τον δίνα στη φυλακή. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα, διαβάζουμε δικογραφίες. Πάνω από ένα κείμενο μέρες ολόκληρες. Άρα λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να υποστούμε πλέον αυτή την μείωση που υποστήκατε εσείς. Αλλά και εδώ που λέτε κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο οι δικαστικοί. Λένε εδώ τι έχουμε. Τώρα έχουμε παρέμβαση 5 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. 5 ευαίσθητων βουλευτών, οι οποίοι σου λέει δεν είναι μόνο οι δικαστικοί, κυρίες και κύριοι, αλλά και τα παιδιά των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία είναι όλη μέρα και όλη νύχτα στο δρόμο. Αν δεν αποκατασταθούν, είπαν οι 5 βουλευτές, και έστειλαν μήνυμα στο Μαξίμου οι αδικίες και στα σώματα ασφαλείας, τότε εμείς δεν ψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Δεν ψηφίζουν. Αυτό δεν προκούπε, αυτό είναι πριν από 2 μέρες. Ψηφίστηκε, ναι. Κάντε ένα flashback. Θα κάνω καμπάκ που λέει και η Άντζελα. Άρα λοιπόν, μπροστάρι σε αυτή την επικοινωνιακή πολιτική. Με τρώει το μέτωπο μου λεφτά, θα πάρω. Όχι, άμα το αριστερό παίρνει λεφτά και με το δεξί δίνει. Μοιάζει το δεξί μετρό, αλλά δεν έχω να δώσω. Ο Ιορδάνη Τζαμτζή, κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρώτος μπροστάρι σε αυτή την κίνηση. Ο Θόδωρος Σορδάτος, ο Παύλος Βογιατζής, ένας ανύπαρτος για τα Δωδεκάνησα. Δημήτρης Κυριαζίδης και ο κύριος Βλαχογιάννης. Αυτοί οι δύο τελευταίοι είναι μπατσιγούρνια δολοφόνη. Θα σα στείλω πλάκανο. Είναι τέος αστυνομικοί. Και καλά κάνανε, ψηφίσανε και το σπίτι, οι αστυνομικοί τους είπανε πού θα έρθετε εδώ. Τολμάτε, τα πήραν οι δικαστικοί, βγάλαν νόμο για τον εαυτό τους και θα τα πάρουμε εμείς. Άρα λοιπόν, ασφάλεια, ασφάλεια, να τα πάρετε κι εσείς. Είπαν οι τέος αστυνομικοί. Τα πάρετε κι εσείς, συνάδελφοι. Οπότε μπορούν τώρα και κάνουν για ψηφοθερικούς λόγους. Βγαίνει και ο. Είπαν και 2 λόγια για τις καθαρίστριες. Οπότε να είναι καλυμμένοι και στο πνεύμα των ημερών. Άρα λοιπόν μπήκαν όλοι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και βγήκαν εξαγνισμένοι και αναβαπτισμένοι. Εδώ είναι οι βασιλιάδες. Κάπου στα νησιά είναι. Σκιάθο κάπου είναι. Αλλά δεν σου πήγε τίποτα καλά. Ό,τι κάνουν
Πάει στράφη. Λοιπόν, βρε εσύ, Ιορδάνε Τζαμτζή, εσύ βγαίνεις στο βήμα της Ολομέλειας και λες ότι είσαι ο γιος της αγρότησας. Το ρίξες τώρα στο τσάμικο. Τώρα πήγες με τα σώματα ασφαλείας. Εγώ δεν θα γλύψω ούτε αστυνομικούς ούτε δικαστικούς. Ποσός με διαβαίνει. Αυτά τα ολίγων τι έγκυος. Ναι μεν αλλά. Να τα πάρουν όλοι όπως κάνω ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της λιτότητας και γι' αυτό δεν βάζουμε μαζική συμφορία. Όχι. Όχι. Κύριε δικαστέ, τι θα πει το αυτοδιοίκητο. Έχεις το μαχαίρι και το πεπόνι. Αφού έχεις το μαχαίρι και το πεπόνι, θα είσαι ο τελευταίος που θα ψηφίσει αυξήσεις. Καταλαβαίνω, τραβάς ζόρι. Αλλά όταν με τις καθαρίστριες επικαλείσαι λόγους εθνικής. Εθνικούς λόγους, ναι. Ούτε στρώμα. Όταν επικαλείσαι εθνικούς λόγους και δεν προσλαμβάνεις καθαρίστριες οι οποίες για 350 ευρώ είναι νυχθημερών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών και τις κοροϊδεύει ο κάθε σαρδανάπαλος, ο κάθε τενικές ξεγάνωτος, υπουργός, υπουργός ή το συρφετό που έχει εκεί γύρω-γύρω, δεν μπορείς, κύριε δικαστής. Κύριοι δικαστές, επειδή δεν σας απλώνει κανένας, δεν σας δείχνει κανένας, επειδή νομίζετε ότι εσείς είστε υπεράνω, γιατί και οι κρίνοντες κρίνονται. Όχι. Ούτε εσείς το κύριε του σώματος ασφαλείας, γιατί κουτσά στραβά ένα χιλιάρικο θα το πάρει το 800 ευρώ. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Και μάλιστα έσπισε και ο Σταϊκούρας να πει ότι σε σύντομο διάστημα θα αποκατασταθείτε, γιατί η κυβέρνηση πάντα έδειχνε συνεπείς υποχρεώσεις. Οπότε λέει, δεν είναι γράφησαν φέτος τον προϋπολογισμό, σε αντίθεση με εκείνα των δικαστικών που γράφησαν. Βγήκε μια δικαστήνα και είπε ότι δεν επιβαρύνουμε τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα 600 εκατομμύρια πού βγαίνουν. Πού βγαίνουν, σινιόρα. Σινιόρα, δικαστήνα, πού βγαίνουν. Αλλά επειδή μάθατε να σας γλύφουν όλοι γιατί σας φοβούνται, καθαρό στρανό σας τραπέζι δεν φοβάται. Και άμα έρθω και δικάστε με. Αλλά να δικαστείτε κι εσείς. Βγάλατε εδώ μια απόφαση και κορδεύετε την ελληνική κοινωνία, πάρτε λεφτά. Γιατί δεν βγάλετε απόφαση για την καθαρίστρια. Για τον αγρότη, για το ΕΚΑΣ, τη σύνταξη. Το δυστυχή, το κατατρεγμένο, τον άνεργο. Αυτές είναι αποφάσεις και μετά για σας. Η δημοσιογραφία αυτό θα πρέπει να κάνει. Να αποκαταστήσει πρώτα τον κόσμο και ας πεινάει η δημοσιογραφία, δεν πειράζει. Χορταίνει από αυτό που τρώει ο κόσμος. Καταλαβαίνω, 2.000 δεν μπορείτε να ζήσετε γιατί φτάσατε στα όρια του πάγκαλου, της δυστυχίας. Παίρνει 1.800 ευρώ ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο τέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Πασόκ. Άρα λοιπόν είναι κίνηση αυτή. Και σπέβδουν τώρα οι 5 βουλευτές μόνο και μόνο για να φανούν. Ευαίσθητοι στα μάτια των δικαστών και των αστυνομικών, γιατί τι βγήκαν και είπανε, ότι να τα πάρουν οι δικαστές, αλλά να τα πάρουν και τα σώματα ασφαλείας. Ωραία ρε παιδιά, συγχαρητήρια, να τα πάρουν. Τους αγρότες ξεχάσετε, τον συνταξιούχο, τον άνεργο, το δυστυχή. Θα τους δώσει από το Σεπτέμβριο, λέω και Γκέρογλου, από το Σεπτέμβριο θα είναι το επίδομα αυτό που για τους φτωχούς. Από το Σεπτέμβριο. Ενώ τα πάρουν τώρα δικαστικοί, από το 2012. Δύο χρόνια θα πάρετε μαζεμένα λεφτά. Τέλος πάντων, εγώ τα αφήνω στην κρίση σας. Λυπάμαι που τα βάζω με τους δικαστικούς, αλλά ήταν ανεπίτρεπτη στάση τους. Επειδή όλοι τους γλύφουν, εγώ δεν πρέπει να τους γλύψω. Εγώ δεν είμαι προσκυνημένος. Και αν έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε με αυτή την ιστορία που έχει, έφτασε γιατί σταμάτησαν κάποιοι να είναι προσκυνημένοι. Όχι επειδή είναι δικαστικοί, τους φοβάστε και κατοργέστε πάνω σας, αλλά ούτως ή άλλως το σύστημα το πολιτικό έχει μάθει να φυλάει κατορυμμένες ποδιές. Πάνε χέρι-χέρι οι τρεις εξουσίες και χορεύουν το χορό του Ζαλόγκου. Άρα λοιπόν, να τα πάρουν οι δικαστικοί, να τα πάρουν και οι αστυνομικοί και να τσακιστούν να τα πάρουν και οι υπόλοιποι. Να τα δώσετε. Είστε υποχρεωμένοι. Γιατροί, τι είναι ο γιατρός. Γιατρός πες με τη ζωή σου, ρε. Μια κίνηση του γιατρού μπορεί να χάσει τη ζωή σου. Ο γιατρός δίνει ζωή και παίρνει ζωή. Τι πρέπει να πάρει. Εδώ. Υπουργός. Υφυπουργός μάλλον. Δεν μπορεί να πληρώνεται το ίδιο κλητήρας με ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Εύη Χριστοφιλοπούλου. Αυτό λέμε και εμείς, κύριε Χριστοφιλοπούλου. Δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο ένας κλητήρας με έναν πανεπιστημιακό. Εσείς πώς θα παίρνετε. Αυτό λέμε και εμείς. Γεια στο στόμα σας. Η υφυπουργία να μας γεια στο στόμα σας. Δεν πρέπει. Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κλείσαν τη Βουλή, την ξανανοίξαν τη Βουλή. Έφεραν εδώ το νομοσχέδιο για το χωροταξικό και το μόνο πράγμα που συνέφερε ήταν η διάταξη για να μπορέσουν να πάρουν τα αναδρομικά οι δικαστικοί. Ψήφισαν οι δικαστικοί, λέει, ήταν από πέρυσι η απόφαση. Και ξαφνικά το θυμήθηκε εν μέσω θέρους να δώσει το δωράκι στους δικαστικούς. Βάλει Κακλαμάνη να δείτε τι έλεγε στο Μέγα πρωί-πρωί. Ακούστε τι είπε ο Κακλαμάνης, ανεξάρτητος βουλευτής, τα έλεγε και όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, στενοχωρήθηκε γιατί ο Σαμαράς τον πέταξε έξω από τη Δημαρχία, δεν έχει σημασία. Ο Άρης Πιλετόπουλος πήγε πρόωρα εκλογές στις Κυκλάδες και περίμενε και αυτός να υπουργοποιηθεί, αλλά ο Πάνος Παναγιωτόπουλος είπε: μην τολμήσετε και κάνετε τον Πιλετόπουλο υπουργό, θα παραδώσω την κομματική μου ταυτότητα. Γιατί τον πέταξε έξω τον Πάνο Παναγιωτόπουλο, πάει και τα μουσεία.
Ανοιχτά είναι, αλλά χωρίς Παναγιώτοπουλο δεν γίνεται ή χωρίς Μέγαρο Μουσικής. Έδωσαν και λεφτά για το Μέγαρο Μουσικής. Να ξέρετε, μέσα σε μια δεκαετία το τι πήρε το Μέγαρο Μουσικής δεν λέγεται. Δεν λέγεται. Βάλει Κακλαμάνη, ακούστε τι λέει ο Κακλαμάνης. Ακούστε εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Ακούστε τι λέει ο Κακλαμάνης. Επειδή έχω τώρα δίπλα μου τον Χρήστο τον Πρωτόπαπα και ήταν και σε αυτή τη σύσκεψη, εγώ θα βάλω ένα άλλο θέμα που πίστευα ότι θα κάναμε μια καταρχήν συζήτηση. Την Τετάρτη, κύριε Παπαδάκη, στην Επιτροπή έρχεται το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Ενώ συναντηθήκατε πριν 8 μέρες περίπου και αποφασίστηκαν κάποιες αλλαγές που ενδεχομένως. Θα ανακοινωθούν από το Μανιά Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη και πότε θα τις διαβάσω. Μέση βουλή, μόλις μπει. Συγγνώμη. Συνομιλία του Μα υπουργού. Έχουμε συνεδρίαση την Τετάρτη. Μα επί της αρχής. Επιτροπής. Επιτροπής. Ωραία, πότε θα διαβάσω εγώ ως βουλευτής. Την Τετάρτη θα τις πάρετε. Να θα είναι τριήμερη συνεδρία ούτως ή άλλως. Είναι πολλές συνεδριάσεις. Χριστό, τώρα έχεις κάνει βουλή. Λοιπόν, την Τετάρτη είναι επί της αρχής και δεν ξέρει τίποτα ο βουλευτής. Την Πέμπτη είναι ακρόαση φορέων και άλλη μία συνεδρίαση. Μπορεί να και δύο. Να πω. Και έχει και δεύτερη ανάγνωση. Λέω ότι έχει αποφασιστεί. Και υπάρχει μέχρι και δεύτερη ανάγνωση. Και προσέξτε τώρα και μπορεί. Το άλλο οξύμορο. Αν είναι, θεωρώ απαράδεκτο. Το ότι είμαστε Δευτέρα και Τετάρτη έρχεται στην Επιτροπή και εγώ θα πάω αδιάβαστος, όχι εγώ, και οι 50. Θα έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο. Και οι 50. Έχουμε προαναγγείλει. Και προσέξτε τι άλλο θα συμβεί και τώρα. Θα πάρετε γραπτό νομοθετικά επεξεργασμένες συνέναρξη τη συζήτηση που θα διαρκεί μια εβδομάδα. Είστε off συνολικά. Δεν το συζητάω. Θα κάνω φασαρία. Εγώ δεν περιμένω το Λαφαζάνι να κάνει φασαρία την Τετάρτη. Θα την κάνω εγώ στο Μανιάτη. Και προσέξτε, ενώ θα περάσει από την επιτροπή του πρώτου τμήματος στην Ολομέλεια, θα πάει στο δεύτερο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα. Δεν είναι αποτελεί θέμα αυτό. Αποτελεί θέμα. Γιατί? Γιατί εγώ έχω κοιτάξει την ανθρωπογεωγραφία. Αν εννοείται από άποψη διαδικασία, έχει ξανασυμβεί. Πολλέ φορέ. Πάρα πολλέ. Εγώ όμω τώρα. Εγώ μένω σε αυτό που λέει. Γιατί με πείθει περισσότερο ο κ. Παραδείγματο χάρη. Εγώ δεν θα πείθει. Διότι θεωρεί ότι. Ποδόσφαιρο ότι καταντήσαμε την πολιτική. Κάνουμε αλλαγέ στο δεύτερο τμήμα για να μπορεί να ψηφιστεί με άνεση. Όχι. Οι αλλαγέ θα ανακοινωθούν. Οι αλλαγές που θα είναι μεγάλες θα ανακοινωθούν. Έχουν προ-ανακοινωθεί. Και επειδή ήθελε λίγη νομοθετική επεξεργασία, χρειάστηκαν μερικές μέρες. Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί τίποτα. Έχουν εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα. Θα υπάρχει το τίμημα. Πρέπει να κάνω διακοπή για διαφημίσεις. Γάτα τα μαύρα, γάτα λενιό μου και με παλιό καημό. Ανέσιμο, Κόνιαλης. Λοιπόν, είναι λυπηρό κυρίες και κύριοι να βλέπετε έναν Χρήστο Πρωτόπαπα να προσπαθεί να ερμηνεύσει ή να δικαιολογήσει το έργο της κυβέρνησης, της συγκυβέρνησης και έναν Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είναι κακά το ψέμα το κόμμα του, άσχετα αν είναι ανεξάρτητος βουλευτής των διάγραφων του Σαμαράς, να τους λέει τα πράγματα με το όνομά τους και να προσπαθεί ο Χρήστος Πρωτόπαπας να μας πει ότι συνέβαιναν σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα περινά. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας ξέρει τη δουλειά κάνει. Συνδικαλιστής. Είμαι μικρούλα, μελαχρινούλα και μου ταιριάζουνε. Είμαι μικρούλα. Εγώ την έκανα την Ελλάδα έτσι. Υπήρξε εγώ κομματόσκυλο, υπήρξε ένα κόμμα. Ο Ανέζο Κονιάλης. Εμείς την κάναμε. Βγαίνουν μπροστά, πρώτη μούρη στο καβούρι, δεν μασάνε τίποτα. Η χθεσινή φόρεσαν άλλο κουστούμι και έγιναν αυριανοί. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Γιατί? Για να δικαιολογήσει τη θέση του. Γιατί είναι ακόμη μέσα στο Πασόκ. Εδώ, ο πρώην εκπρογραμματέας επικοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης Οδατσέρης. Με άρθρο του σήμερα στο Έθνος, ξεκαθαρίζει τα εξής. Λέει ότι χρειάζονται δύο κάλπες για να εκφραστεί η βάση. Μία για το όνομα και μία για την ηγεσία. Μπορεί λέει, να πηγαίνουμε ολίγον τη Ελιά, ολίγον τη Πασόκ, ολίγον τη Σοσιαλιστές. Πρέπει να ξεκαθαρίζουμε. Μία, δύο κάλπες. Μία για την γραμμή, για τη βάση και μία για το κόμμα. Άρα λοιπόν, εκεί να δούμε τι θα κάνετε. Οπότε βγήκε μπροστά η Αλσαλέχ και λέει ότι είναι αρεβίστες στο συνασπισμό. Τους πήραν όλοι. Τους πήραν όλους. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Εσείς δεν έχετε πάρει, κυρία Αλσαλέχ, μες στο κόμμα σας. Και εσείς τώρα είστε αμυστοί στο κόμμα, να καταλάβω δηλαδή. Τι δουλειά κάνετε.
Έχει μια επιτροπούλα και τώρα με τη, μου είπανε, με αφορμή την Προεδρία, ότι σας βάλαν σε μια θεσούλα εκεί στην Προεδρία. Κάνα διχιλιαράκι. Είναι ή δεν είναι ψέματα, για πείτε μου. Εσείς και κάτι δημοσιογράφοι και κάτι τέτοια. Δεν είστε στο payroll. Αλλά λοιπόν δεν καυγίζετε τζάμπα για το κόμμα. Και ο Χρήστος Πρωτόπας τη δουλειά κάνει. Βάλει Κατρούγκαλο. Εδώ, Κεφαλογιάννης. Εδώ, κοιτάξτε. Βάλτε Κατρούγκαλο, βάλτε Κατρούγκαλο. Και θα τα πούμε σε λίγο. Πατέρα σα, τι γίνεται, τι έχει κάνει με την κυρία Πλοκή, κύριε Κεφαλογιάννη. Κατά και από το 98, ωραία, παρακαλώ. Είχε καταδίκιο ο κύριο Κεφαλογιάννη για αυτό το θέμα. Εκεί όπω βλάκα είστε, κύριε Κατρούγκαλο. Παρακαλώ, κύριε Κεφαλογιάννη. Ήταν ο μεγαλύτερο αντιστασιακό κρίτη μαζί με πολλού άλλου κριτικού. Και δεν ήταν διαπλεκόμενο. Πατέρα μου, ούτε εσεί είστε ηλίθιο, κύριε Κατρούγκαλο. Τώρα εσεί παρακαλώ για το δικό σα. Μιλάτε εσεί για τον πατέρα μου. Μιλάτε για τον πατέρα μου. Εσύ ο ανόητο. Παρακαλώ. Εσείς δεν ξέρετε εσείς τι λέτε. Εσείς ο ανόητος μιλάτε για τον πατέρα μου. Να μιλάτε πολιτικά και εξουσίας. Από εθνική αντίσταση. Εγώ μίλησα εσείς για τη διαπλοκή. Εσείς ο ανόητος εγώ μίλησα για τον πατέρα μου. Μονάχος μου περνώ. Μονάχος μου περνώ. Τρεις ολόκληρα διαχωρέμουν, κυρίες και κύριοι. Ξανά κοντά σας, Λάβρος Παναγιώτου. Εν μέσω φέρους, με τις αυξήσεις των δικαστικών, των σωμάτων ασφαλείας και εσύ, λαέκ, βασανισμένε, μην ξεχνάς τον αεροπό. Εσύ, κάτσε τα αυγά σου. Μην κουνάς το πισινούλι. Τα μαγιό της Μικόνου. Βάρκα χωρίς φανιά, μακριά απ' τη στεριά, μάθησες... Μπάτσι, 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 μπάτσι. Σκουκιά, σε θάλασσα ο Τιτανικός, άλλος με τη βάρκα μας. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και από το κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα, όλοι στο Θεοδωράκι στο Λαύριο. Ετενεκέδες. Καρκαδάκια αγκαλιά και τα βράδια βολτά στην πλατεία. Μόνος μου θα χαθώ, λιμάνι πως να βρω, στα νύχτα με βρει και η τρικυμία. Βάρκα χωρίς φανιά, μακριά απ' τη στεριά, μ' άφησες να δερνώ μες στο κύριο. Σας αγαπάω, κυρίες και κύριοι. Κατά καλό καιρό είμαι εδώ για να σας ενημερώσω. Μέχρι και ο Τράγκας έφυγε, σας παράτησε, κυρακούλα. Έλα, ακούει η Γαλιθέα. Κυρακούλα, μας πήρα τα σόφρακα η πολιτική, κυρακούλα. Βάρκα χωρίς σκουπιά, σε θάλασσα πλατιά, βούλιαξε η αγάπη μας την κρίμα. Στο καλό της και με την νύχια. Στο καλό της. Λοιπόν, έλεγα ότι Έθνος της Κυριακής, πάμε, σελίδα 20. Ας το βρούμε εδώ, σελίδα 20, Έθνος της Κυριακής. Τα έχω σημειωμένα εδώ, στα, να μην χάσω και τα δύο, γιατί με τον Άρη μπερδεύομαι εδώ, ο Αρούλης. Συνάντηση, κυρίες και κύριοι, που λέτε, στο Λαύριο. Και ο μέχρι χθες ανύπαρκτος, αριβίστας, τυχοδιώκτης, πουθενάκιας, διθενάκιας, αυγή εκφράσεις, οι συλλογισμοί είναι δικοί μου. Ο πουθενάκιας, κυρίες και κύριοι, ο Σταύρος Θεοδωράκης, μέχρι χθες πουθενάκιας, ξαφνικά έγινε ο αρχηγός, με τον οποίον όλοι θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι, όλοι, όλοι. Και γύρω-γύρω όλοι. Μέχρι και ο Πάγκαλος των 1.800 ευρώ, κυρίες και κύριοι, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρωταγωνιστή. Εδώ. Το ποτάμι βάζει στόχο να φουσκώσει σε διψήφια νούμερα. Εδώ τι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Ξαφνικά ο αριβίστας, ο διθενάκιας, ο πουθενάκιας απέκτησε πολιτικό λόγο, απέκτησε πρόγραμμα, απέκτησε σκέψη, απέκτησε ιδεολογία. Όχι, κυρίες και κύριοι. Δεν απέκτησε τίποτα, λέω εγώ από την άλλη πλευρά. Το μόνο που απέκτησε είναι αυτό το 6-7% που έχει, το οποίο είναι με ανωδική πορεία. Οπότε σου λέει θέλουν όλοι να το αρπάξουν, μέχρι και
Παπα Μιμίκος, αν δεν απατώμε. Τι είναι Μιμίκος? Ο Μιμίκος, αυτό το παιδαρέλε εκεί το στείλανε από τη Νέα Δημοκρατία. Να πάει μέχρι και η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, να είναι εκεί. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημάρ. Η Δημάρ έστειλε την ερωτοχτυπημένη κατά δημοσιεύματα. Κυρία Μάρκο. Έριξα πέτρα στο πηγάδι για να βρω νερό. Ένα χρυσό φλούρι στον Άδη και σε καρτερό. Ψαριανός, Τατσόπουλος, άρε Τσίπρα, που τα στέλνεις τα ορφανά στο ποτάμι, θα πνιγούνε ρε. Και ερωτοχτυπημένη, κυρία Μάρκο. Τα δημοσιεύματα. Ποιος είναι απόψε ο τυχερός, στο Λαύριο γίνεται χορός, στο Λαύριο γίνεται. Ανέσεις χωρίς άλλες κύριε κύριοι, πριν πω έχει βρει τραγούδι. Τον ευχαριστώ για αυτό. Ο Δημήτρης πάει. Παντρεύτηκε, μας τον πήραν. Κράτησα δίκοπο μαχαίρι. Σότι. Θα έρχεται σε μένα να βρει συνταγή για να απεγκλωβιστεί, αλλά εγώ θα του πω, το εργοστάσιο τέτοια κομμάτια δεν ξαναβγάζει. Σαν εμένα, τέλος. Δυστυχισμένοι, κατατρεγμένοι, χωρισμένοι, απογοητευμένοι, τρεις άλλα και διαχωρεύουν. Εδώ είμαι εγώ κοντά σας. Και ψυχοθεραπεία, και ψυχοθεραπεία. Θα γίνω ο ασκητής, όχι ο ασκητής του μοναστηριού, ο ασκητής του ναού, της δημοκρατίας. Το θυμάσαι τον ασκητή, τον σκουσολόγο. Ναι. Τώρα θα έχω εγώ τέτοιο ρόλο. Θα σας λέω τι θα κάνω. Θυμάστε το μουστάκα πάνω στο στήλο που πήγαιναν όλα τα κορίτσια που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν, να τεκνοποιήσουν, και ήταν ο μουστάκα σαν τον Κούνελο. Όλοι στο Λαύριο, κυρίες και κύριοι. Βρήκατε νεράκι, πηγούλα είδατε εκεί. Πηγούλα. Πηγούλα. Άλλος πήγε στο Λαύριο και άλλος πήγε στην Ιθάκη. Πέρδεψε τη βούρτσα με την πού είναι η Ιθάκη του Ταμήλου στην Αίγυπτο. Ταμήλος, Κλεοπάτρα, έρχεται ο Οδυσσέας, έρχεται, Κλεοπάτρα, τρα. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι βρήκαμε την Ιθάκη. Και σίγουρα σε λίγο καιρό θα δώσουμε τέλος και στην Τρόικα. Και θα τη διώξουμε από την Ελλάδα. Όπως έδειξε ο Οδυσσέας όταν ήρθε στην Ιθάκη τους μνηστήρες του θρόνου και που πολιορκούσαν την Κλεοπάτρα. Ευχαριστούμε κύριε Ταμήλο. Όταν ήρθε στην Ιθάκη τους μνηστήρες του θρόνου και που πολιορκούσαν την Κλεοπάτρα. Για στα στενά. Εξαρτήμα το κινητό, πάει για το θάλασσο. Ένα αίμα και δάκρυα βίνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί κοιτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί κοιτώνει. Μα σκοτεινιάζει ο καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Άλλος για χείο τράβηξε κι άλλος για μυτηρίνη. Μπάτσι. Θα κλείσω σήμερα, κυρίες και κύριοι, με ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μην νομίζετε ότι επειδή ασχολούμαι πολύ με τη συγκυβέρνηση θα αφήσω την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα παγιδεύτηκε ή έκλεισε τα ματάκια της σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο είναι αυτό των δικαστικών. Με το που ψήφισαν οι δικαστικοί, βγήκαν και είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε ονομαστική ψηφοφορία και να πούμε ότι δεν θέλουμε να πάρουν δικαστική τις αυξήσεις. Εμείς θέλουμε να πάρουν όλα τα κοινωνικά στρώματα, όλες οι τάξεις και όλοι οι άνθρωποι. Γιατί είμαστε κατά της λιτότητας.
το σκεπτικό του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων. Άρα λοιπόν, εγκλωβισμένα τα υπόλοιπα κόμματα, δεν έβαλαν την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία ονομαστική ψηφοφορία ούτως ή άλλως θα περνούσε. Είδα τον Κακλαμάνη τι έλεγε. Θα δώσουν τώρα τη μικρή ΔΕΗ στο δεύτερο θερινό για να πάνε να την ψηφίσουν στο τρίτο θερινό, όπου θα απουσιάζουν οι αντάρτες. Ο Κακλαμάνης θα καταψήφιζε. Δηλαδή, θα ακόμη και εκείνοι οι βουλευτές οι οποίοι είναι έτσι και έτσι, θα τους αλλάξουν και βάλουν άλλους για να ψηφίσουν. Για Μυτιλίνη και άλλος τη σειρά στα στενά. Αίμα και δάκρυα για το λαό, κυρίες και κύριοι, πραγματικά η κατάσταση τραγική. Εγώ τι θα έκανα, αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, αν ήμουν ΣΥΡΙΖΑ, θα είχα βγει στα κάγκελα, θα είχα ξεβρακωθεί, σαν αυτά τα παλικάρια εκεί στη Μύκονο που έχουν το μισό έξω και το άλλο μισό μέσα και έχουν το πρωτόγονες καταστάσεις. Θα είχα βγει στα κάγκελα και θα ούρλεζα με την αδικία που συντελείται εις βάρος όλων των λαϊκών στρωμάτων. Και πόσο μάλλον όταν προκαλείς ήδη αυτή τη χυμαζόμενη κοινωνία, αυτόν τον λαό που έχει υποστεί τα πάνδυνα. Όταν προκαλείς, γιατί καλός ή κακός, εσείς κύριοι δικαστές παίρνετε ένα 2.000 ευρώ. Μα έχετε φτιάξει ζωή για 5. Ας προσέχατε. Και εγώ την είχα φτιάξει για να ονειρευτώ παλάτια και καράβια και βαπόρια. Δεν έχει σημασία. Τώρα τι κάνουμε. Εγώ ξέρω οι μεγάλοι ευεργέτες πρώτα έδιναν τον οβολό τους για την κοινωνία και ό,τι έμεινε μετά κοίταζαν την ιδιωτική τους σφαίρα. Άρα λοιπόν, εγώ αν ήμουν δικαστής θα ντρεπόμουν να κυκλοφορώ στους δρόμους. Λυπάμαι για σας, αλλά ξέρετε τι γίνεται. 10 μέρες θα περάσουν, η κατακραυγή θα κοπάσει και εσείς θα πάτε να εισπράξετε τα λεφτάκια σας. Δεν θα πάτε όμως εσείς. Δημιουργείτε προηγούμενο. Θα πάνε και οι τέως βουλευτές. Οι οποίοι τέως βουλευτές θα συμπαρασύρουν και τους νυν βουλευτές. Έστω και αν τα κόμματα δεν τα θέλουν, κάποια στιγμή όλοι μαζί θα τα πάρετε για να μπορούμε να λέμε όλοι μαζί τα φάγαμε. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η τσίπα σας, γιατί μπροστά στο χρήμα δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Αλλά επειδή ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αγαπάει και τον οικοκύριο, όπως έλεγε ο Χριστός Χριστόδουλος, δεν μένει ποιον αγαπάει περισσότερο, μένει να δούμε Χριστόδουλος. Πανέξυπνος. Πανέξυπνος. Δεν μπήκε. Εμείς θα μείνουμε με την εθνικάρα μας, με αυτό το μήνυμα μας έστειλαν. Εσείς μείνετε με τις αυξήσεις σας, με τις αποδοχές σας και με τη ζωή σας. Σας τη χαρίζουμε, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Τιμή δεν έχει. Και δυστυχώς, εσείς αυτό το ξεχνάτε. Γιατί αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η τιμή σε χρήμα και όχι η τιμή σε άνθρωπο. Αυτή. Να κάνετε τον απολογισμό σας και την αποτίμησή σας. Και τουλάχιστον, επειδή μιλάμε και κανένα δύο γλώσσες, αυτό το παραμύθι ότι σε άλλες κοινωνίες δεν υπάρχει λέξη φιλότιμο, πλανάστε πλάνη τράν. Υπάρχει λέξη φιλότιμο. Στην Ελλάδα έχει χαθεί. Να είστε καλά. Σας αγαπώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά την Εθνική. Τρεις άλλων και δύο χορεύουν. Λάβρος Παναγιώτου. Μείνετε. Έρχομαι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Όσο εσείς θέλετε, εγώ θα είμαι εδώ. Και όταν δεν με θέλετε, πάλι εδώ θα είμαι. Γεια σας. Παρακαλέσαμε, δεν μπήκε η μπάλα, όμως τον αγαπάμε και πιο πολύ τώρα τον Γκέκα, γιατί δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή ψυχολογικά και να σηκώσεις το βάρος ενός ολόκληρου λόγου. Δεν έχει σημασία, έτσι είναι η μπάλα, αέρα έχει μέσα. Πουτάνα την είχε πει ο Όσιμ του Παναθηναϊκού τότε. Εμείς δεν μας πειράζει, καλά μας πήγε. Σας ευχαριστούμε, παιδιά της Εθνικής μας. Μας κάνατε πραγματικά υπερήφανος και τουλάχιστον μας διδάξατε όχι μόνο ποδόσφαιρο, αλλά μας είπατε ότι μπορεί να είναι εύκολο άθλημα το ποδόσφαιρο, αλλά δύσκολο να κάνεις τον προπονητή. Να είστε καλά, γεια σας, μπάτσι και μπατσίνες της Βουλής μας. Σας αγαπάμε, να είστε καλά. Γεια σας. Έρχομαι, αρίβω. Σας εξασφαλίσομεν. Σύνθημά μας είναι ένας.